Είμαι άνθρωπος των δασμών. Όταν άνθρωποι ή χώρες έρχονται να επιτεθούν στον μεγάλο πλούτο του έθνους μας, θέλω να πληρώσουν για το προνόμιο να το πράξουν. Θα είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να μεγιστοποιήσουμε την οικονομική μας δύναμη. Τώρα κερδίζουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς. Να κάνουμε την Αμερική και πάλι πλούσια. Αυτό το τελευταίο tweet του Προέδρου Τραμπ ήταν αρκετό για να προκαλέσει και πάλι αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Λίγες μόλις ημέρες μετά την εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υιοθέτησε και πάλι απειλητικό τόνο, γράφοντας στο Twitter πως θα επιβάλλει πολύ μεγάλους δασμούς στα κινέζικα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του, στην περίπτωση που η κυβέρνησή του και η κινέζικη κυβέρνηση δεν μπορέσουν να κλείσουν μια εμπορική συμφωνία εντός της προθεσμίας των 90 ημερών που ορίστηκε. Είτε θα κλείσουμε μια αληθινή συμφωνία με την Κίνα, είτε θα κλείσουμε καμία συμφωνία, τόνισε ο Τραμπ. Ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι παρά τις απειλές Τραμπ θα υπάρξει τελικά μια συμφωνία. Οι αγορές αμφισβητούν ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα σύντομα, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα δούμε αποτελέσματα, διότι οι Κινέζοι δήλωσαν πρόσφατα ότι είναι πολύ αισιόδοξοι. Συνεπώς θα υπάρξει συμφωνία όχι φέτος, αλλά του χρόνου. Από την πλευρά της η Κίνα, μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου Εμπορίου της χώρας, εξέφρασε την άποψη ότι η επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ εντός προθεσμίας είναι φικτή.